Για μου τα μάλακα. Λοιπόν, παιδιά, χαίρετε. Μισό λεπτάκι να κάνουμε τα share μας εδώ. Μισό λεπτάκι. Πάντα τελευταίος. Πάντα τελευταίος. Έτσι. Φίλε, αρκώ να τελειώσω εγώ. Λοιπόν. Χαλαρή μέρα σήμερα, παιδιά. Κόφκουμε κουβέντες περί ανέμων και υδάτων με τον φίλο συμπαραγωγών, σύντεκνων και συμμαθητή και συμπαίχτη. Και συνημήτων. Και συνημήτων. Έκτορα Μπαμπά Γεωργίου. Σχολιάζουμε χαλαρή επικαιρότητα. Ψιλοανασκόπηση, μια και είναι το τελευταίο μας show του τον κύριε Παραγωγέ μέχρι το τέλος του χρόνου. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε έτσι την επόμενη εβδομάδα. Παρετάτε μας. Την τρίτη, περίμενε, τρίτη παραμονή. Νομίζω. Α, εντάξει, άγγερο, να τρώμε. Ναι, φίλε, εγώ είναι και να τρώω. Είναι και να τρώω. Θα κάνεις... Να μπουλάλεις, εζυγίστηκα σήμερα και ήμουν 100 κιλά και 700 γραμμάρια, φίλε. Είμαι 701 γραμμάρια μακριά από το να σπάσω το φράγμα των τριών ψηφίων, φίλε. Σε το εύχομαι να το καταφέρω. Πε μου. Πώς νιώθεις γι' αυτό. Ο κύριος Ανδρέας Φυλακτού, κλασικά μαζί μας, ο παραγωγός και προαγωγός και προπομπός της εκπομπής. Προφέσορα. Ο οποίος ρωτά, πέ μου εντός, νιώθω πιο ελαφρύς. Έφυγε μου ένα βάρος. Λοιπόν, να μπούμε να πούμε σήμερα. Τες φουκούες. Έφυγε, γίνεται. Λοιπόν, ανοίγεις την ιστορία. 645 κιλά έκσταση. Επίαση για Αυστραλία και ήταν συσκευασμένα με σε φουκούες. Σοβαρουλάς, ναι. Γράφει τώρα ο νομικός, το λες και baking bad. Έτσι, baking. Φίλε, είναι μαστουρώνουν τη σούβλα δύο φορές. Μέλη είναι η σούβλα σου, το ρόλο μου πούτκε. Ξέρεις, πάνε να γράψεις σούβλα. Αγάπη δεν είναι ο θείος Χάνς που πάνε με σούβλα. The σούβλα is good, yeah. Στο κόψιμο του νου του κοιός που το σκέφτηκε πάντως. Ακέψαμε μηνύματα. Οπ, θέλουμε εγκλειδώσεις. Τα ξέρω τι είναι καλύτερα, τι εννοεί. Φαντάζομαι, θέλουμε εγκλειδώσεις, λέει ο φίλος, φίλοι, γεια σου. Παιδιά, αγαπητέ μας και το ονοματάκι σας έτσι για να ξέρουμε ποιοι είσαστε. Τα ξέρω τι είναι καλύτερα. Φαντάζομαι, εννοεί τα ξέρω τι είναι καλύτερα και κάνουν εγκλειδώσεις. Εν έχουμε κάτι να σας δώκουμε, παιδιά. Έχω αγάπη να σας δώκουμε. Όχι, έχουμε. Πού είναι η γραμμάτα σου. Θα πει για την γραβάτα, δεν θέλει πλήμα. Τα πάω να σου πει. Μια ρε, εσύ μου φορέ το γάμο σου. Όχι, εσύ μου φορέ το γάμο σου. Ξαγγείλει στο σχολείο για τι φωτογραφίσει. Που ήταν με ολάστιχο. Αγία μου, τα χτυλιό, ήταν τζίνι. Ξέρει να δίνει την γραβάτα. Τα παπούτσια. Ξέρω να δίνω η γραβάτα. Προσπαθήσα από YouTube να μάθω, αλλά θα αναγραμμαστώ. Μα είναι εντάξει. Αστία. Έτσι, σαν να μην ξέρεις. Οκ. Γράφει ο παρέας, who is excited about tomorrow. Σίγουρα ο παρέας, η φίλη, μιλά για το show που έχω στον Balcon 8 στην Λεμεσόν. Ναι, είμαι πάρα πολλά excited για γίνον το show. Είναι μαζί με τον Γιώργο τον Κυριάκου που τη φαμίλια και τον Ζαχαρίαν τον... Ζαχαρίαν Κουλία. Φανταστόν Κουλία. Ζαχαρία Ζαχαρίου, θα είμαστε στον Balcon 8 αύριο στις 8 στη Λεμεσόν. Παιδιά, ελάτε να τα πούμε που κοντά. Την προηγούμενη φορά που πήγαμε πριν ένα μήνα, επεράσαμε τέλεια, ένιωσε λάθος, εκλέαμε. Που το γελιό... Κάπου έχει και μια ντύπησα, δεν ήξερα αθωρία, αφιβάλλω αθωρία, αλλά μια μίτσα, πάρα να πας στα κοσιθκιό, κάπου για με. Και ετέλειωσα εγώ το ρουτίν μου και ήταν η ώρα που ήταν ο Γιώργος πάνω. Και πήγα από εκεί που ήταν η τουαλέτα, είχε ένα παράθυρο ανοιχτό για κάτσε να μην καπνίσω. Και έρχεται η μίτσα και θωρεί με. Ναι. Μου είπα, γεια μου, ήταν πάρα πολύ καλό. Θα άρεσε μου πάρα πολύ, δεν ήξερα ότι κάνετε stand-up και ήταν πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ, να σε καλά. Ωραία, έτσι μεταξύ μας λόγεις. Που τους τρεις ποιος σου άρεσε παραπάνω. Φίλε, και δεν έχασε εμπειρία γενέκα, το κάνουμε έτσι. Εσύ ήσουν πολύ καλός, αλλά ο Ζαχαρίας νομίζω σου άρεσε μου παραπάνω. Και είμαι και εγώ μέσα μου, πιτς, πέ μου ψέματα.
Μπιτς πέ μου ότι εγώ ήμουν το καλύτερο και πήγαινε πέρα στον Ζαχαρία και πέ ότι η Τζίδος ήταν το καλύτερο στο κουπέ. Ας τελειώσει η πρώτη με τσέκα. Ρουστώ συχνά γίνεσαι στο θα μάει ρωτάς ποιος είναι ο καλύτερος. Μα για πόσο λουζερόπουλος πρέπει να είσαι όμως για πάντα να δεις την άλλη. Πέ μου μάνα μου είμαι ο καλύτερος. Πήγα εσύ, όχι εγώ μπα. Πέ άρλι, top 10 δηλαδή έγκε. Top 10 by default, εντύπωση. Hot 50. Γιατί αν επιέναμε 5, πάλι ήταν να είσαι στο top 10, δεν κομπάρει. Λοιπόν, baking on the barbie. Λοιπόν, πάω σε πολλά, φίλε, αλλά είναι για το show σου που μιλώ, μάλιστα. Φταίω. Όχι, γιατί κουρτίζουμε. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω απόσταση. Θέλεις να πεις, είσαι ενθουσιασμένος που είναι το νέο Star Wars. Φίλε, τώρα να σου πω, για το νέο Star Wars που είναι το τελευταίο σίγουρα. Το τελευταίο δεν είναι σίγουρα. Του Σάκη. Ναι. Του Σάκα. Που λες, φίλε Λούκα, αγαπώ σε εκτιμώση, αλλά δεν είμαι excited για το κόμμα. Για το κόμμα, ξέρω, George Λούκα. Ο George Lucas μια χαρά την έκαμε, φίλε μου. Πούλησαν τα πράγματα, το έπιαν 4 δίσπος, έπιανε και έγινε πίσω. Πούλησαν τα παιχνίδια. Πούλησαν τα παιχνίδια. Εμείς να πάμε πάντως, η ώρα 4.30 στο... Φίλε μου, να πάτε και στο καλύτερο σινεμά της Κύπρου. Στο Ρίο Σινεμα, να πιένετε στο Ρίο Σινεμα, σπουδαίο σινεμά, παιδιά, στο Neon Dome Mall, να πιένετε και μέσα στην αίθουσα την Dolby Atmos, που είναι. Φυσικά, έκλεισα κέντρο, Optical Center. Λοιπόν, φίλε μου, να πάτε να περάσετε πολλά καλά. Σας εύχομαι να είναι ό,τι περιμένετε. Εγώ δεν έρχομαι. Γιατί άμα έρθω, να μουρμουρώ όπως την κοτσά. Είσαι όπως ένας άθεος που λαρούν να πάει γάμο. Κυριολεκτικά όμως. Είμαι όπως τον άθεο που του μουρμουρούν να πάει στο γάμο. Μένει μια που ένα πάω και να μουρμουρώ. Να τι ο άλλο και να μου πει για πάτε ρημόν και να συλλήψει και να με πάει πιο ρε. Πιάς μογκρίνο μου ρε. Να μου λαλείς τώρα. Που λες, όχι δεν λουκάνει, είμαι excited. Εγώ δεν είμαι φαν. Αφιέρεσα αυτόν από το fan base. Κάποιοι δικαιούνται να. Φίλε, την άποψη μου είναι κοινή. Δηλαδή, ω το Last Jedi, όταν ευκαιρία το Force Awakens, ήμουν α πούμε. Τέλο πάντων, ένα σου δόκο πα, γιατί έπρεπε να κάνει establish ότι είσαι ok, ήταν πολλά ψηλά τα stakes. Μάλακα, γράφει μήνυμα, σα σου μιλώ. Έχουμε θαυμαστέ, κύριε. Έχει θαυμαστές, μα εντάξει να γράφει μήνυμα ο άλλος σαν του κάνουν το πράγμα. Ναι ρε, είπε μας για το Force Awakens που έπρεπε να κάνει establish το νέο storyline. Φίλε, καταλάβω, έπρεπε να κάνει establish το καινούργιο, έπρεπε να ικανοποιήσει τους φαν. Τους παλιούς και τους καινούργιους. Εδώ κάτω πας που ήταν στην ουσία το New Hope γυρισμένο με καλύτερα εφέ. Που λένε, άντε λάλλο, σηκήμαι. Και ευκένει το The Last Jedi, ρε φίλε. Και άρεσε μου το Last Jedi, είχε πολλά λάθη μέσα. Αλλά ρε φίλε, άρεσε μου πάρα πολλά γιατί θύμισε μου το Rogue One που την άποψη είναι ότι εν ήταν και το παραδοσιακή φόρμουλα. Εδοκίμασαν να κάνουν καινούργια πράγματα. Κάποια του ευκήκαν, κάποια δεν του ευκήκαν και το καζίνο σύνθο σε δεν γιορτάν. Λοιπόν, οκ. Αλλά άμα είδα κοινων ούλων τον backlash μετά το The Last Jedi. Δηλαδή, είμαι λίγο ας πούμε, βέθηκα εγώ και εσείς, δεν είμαστε στο ίδιο στάδιο. Άρα εσείς ήσταμε ως haters. Ναι, και με τους φαν, με τους φαν που έχω πρόβλημα με τον JJ έχω γιατί πιστεύω ότι όχι ότι είναι καλός. Είναι overrated. Είναι overrated, φίλε, δηλαδή είναι τόσο καλός. Είναι, εντάξει, είναι B-, ας πούμε. φίλε, είναι ο Taika Waititi, ας πούμε, ο οποίος είναι A+. Θα αν τέλειω να κάνει Star Wars τσινός. Φάζε λάθος. Κοίταξε, μπορεί να κάνει τώρα. Έκαμε επεισόδιο στο Μανταλόριαν. Το τελευταίο επεισόδιο του Μανταλόριαν είναι σκοτεινό που γίνω. Μέση γεσου. Ούλοι δικαιούνται να έχουν λάθο. Μένει χρησιμοποιήσει τι εκφράσει μου εναντίον μου. Κάνω copyright το πράγμα. Δεν έχω λάθο, έχω δίκαιο. Φίλε, οκ. Κοίταξε να δει. Το Star Wars είναι σαν storyline. Οκ. Μέτριο. Εντάξει. Περίμενε. Μέτριο. Best case scenario. Μέτριο. Φόρμουλαϊκ. Και είναι ο στόχος του. Ο στόχος του είναι να ικανοποιήσει. Να μου το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι στην ουσία παράγεται
μέσα στον πόρτο, μου φίλε. Έχει κάποια pressure points τα οποία πρέπει να χτυπήσει. By the way, και το ίδιο πράγμα είναι το The Mandalorian. Που για μένα λέγατε, δεν έχει τόσο artistry που πίσω του, δεν έχει τόσο ελευθερία, ενοχλεί με εμένα το πράγμα. Που την άλλη όμως, που την άλλη, αρέσκουν μου τα Marvel movies. Okay. Για τα οποία μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα. Και άμα μου πεις, ας πούμε, καλά ρε, Λαφαζάνη, γιατί με το Star Wars έχεις πρόβλημα και με τα Marvel movies δεν έχεις πρόβλημα, η απάντηση είναι, εν ξέρω έχεις δίκη. Ψυχολογικό, να ψάξετε. Φίλε, μα το Θεό. Λοιπόν, sorry, και βάζω comments, παιδιά. Το Άστον και ο εξωπλανήτης της Κύπρου, what? Ποια τα ονόματά τους? Αλάσια λοιπόν θα είναι το όνομα του λαμπερού άστρου, ενώ ο αέριος γίγαντας πλανήτης που το συνοδεύει θα ονομαστεί Ονάσιλος. Ονάσιλος ή Ονίσιλος. Που ναι. Την άλασσα. Brother, έγραψες έναν αριθμό λέξεων εκ των οποίων δεν κατάλαβα τίποτε. Δεν ήξερα να μου παίζει για μέ. Νομίζω ότι ξεκίνησε να κάνει το πράκτης για το Star Wars πολλά πιο γλυκά. Μα να κάνει το Star Wars, έχει λάθος. Που λες, Θόιζε φίλε, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, στο τρισεκατομμύριο όπου θέλεις να σου βάλω υπογραφές, ο Palpatine να ήταν μες στο αρχικό το σχέδιο. Φίλε, γιατί εντζαμε, γιατί, Εβόλεψε. Ενώ Palpatine, ξέρω τον, να πάω εδώ, το nostalgia pandering ενοχλεί με ρε φίλε, και με τούτον δεν έχω πρόβλημα με τα στούδιο. Τα στούδιο κάνουν... Sorry, εν παραμύθι φαντασίας για νεαρόν audience, man. Point, point, καταλάβω το. Το 1976, 70, πότε 77 ήταν το πράγμα. Οκ. Ήταν παραπάνω με τα πρώτα τα επεισόδια που φτιάχνουν 99 παραπάνω για πιο νεαρόν audience. Εν νομίζω το 77 τώρα είναι. Νομίζω τούτα τώρα κάνουν appeal σε τρεις γενιές. Αν το καλώς σκεφτείς. Και στην πρώτη, και στην μεσαία μου είναι η δική μου που είμαστε μωρά και ήταν το επεισόδιο του Άννα, ας πούμε, και μετά. Και στην τσαμωρά που είναι τώρα και να πάνε να δουν Star Wars και να γίνουν... να εντρυφήσουν σε αυτόν το... Λάξε κουβέντα. Θα αλλάξω. Αλλάξω κουβέντα. Λοιπόν... Τι έκαμε στον διευθυντή. Πρώτα απ' όλα, πώς ήταν ο γάμος. Λοιπόν, συνεχίζει να εξάς, θέλετε να σχολιάζουμε πράγματα. Βαλέτε ονόματα. Θέλετε να συνεχίζουμε. Ας σας το έκολο σας να συνεχίζω να σχολιάζω στα όγκος με την υγεία σας. Εν και εγώ από τον κόσμο νουλό, επίτηδες εν πάω αύριο. Εγώ ανέφερνα τον άλλο σε εκπομπή μου και βάσταν το κινητό, ήταν ο Εθιόξ. Α, ρε, ο αγαπούς. Έχουν ένα delay τα... Ναι, έχουν λίγο delay τα comments. Απλά γράφετε κάτω να που θέλετε να μιλήσουμε, no problem, θέλετε άποψη μας για οτιδήποτε, μπαίνετε μας να στείλουμε, είναι ευχαρίστως. Είμαστε εδώ όπως τους ψυχολόγους. Που λες, θόρουν τα νούμερα του, το Witcher, ας πούμε, το Witcher και είναι την Παρασκευή, ναι. Ένα ασχολήθηκα καν, ούτε το παιχνίδι έπαιξα, ούτε ξέρω περί τίνος πρόκειται. Καλώ μια στιγμή στη ζωή μου, αλλά δεν τραβάμε ποτέ το κομπιούτερ μου, οπότε... Φίλοι είμαστε console peasants εμείς. Βαρκούμε τον τα παιχνίσκια με τόση πολλή ιστορία και να έχεις side mission και να μάσεις και να κάνεις level up και να κάνεις grinding. Το Red Dead Redemption ήταν by far, όχι λίγο, by far το καλύτερο value for money πράγμα που επένδυσα ποτέ στη ζωή μου, ρε φίλε. Okay. Εγώ έδωσα το 75 ευρώ πέρσι, έκαμα 2 μήνες άλλο που να τελειώσω το παιχνίδι. Είχε 120 ώρες gameplay, okay. Κανονικού gameplay, έξω side missions, δεξιά αριστερά. Α, το storyline μόνο που παίρνει 2 μήνες. Φίλε, ναι, και έχει τουλάχιστον 5 μήνες που το παίζω, ας πούμε, 3-4 φορές την εβδομάδα. Ούτε το online, ούτε που έτσι να πάρει πάμε μου, ας πούμε. Έχει πράγματα να κάνεις συνέχεια. Εμπαρκέσαι. Φίλε, όχι. Εν εσύ που έστει άλλη φορά βούρας ένα χρυσό κουρκουτά, κάτι έτσι για να πιάσεις τρόφι. Τώρα διερχόμαστε. Παναγία μου, παρακαλώ να βγει το τρικό, δεν φαίνεται γραβάτα. Εφόρο γραβάτα, οκ. Εφόρο γραβάτα σήμερα, το τριγώνα είναι ευκαινή. Να αγοράσω τα Χριστούγεννα γραβάτες, παιδιά. Εγώ θα δω τις γυναίκες μου σήμερα. Έτσι να μας πεις ήταν που είναι, την μπορεί να μας σωρεί. Μας σωρεί, escape the room, αγαπώ σε αγάπη. Α, οκ. Μεγάλο, μικρό, είσαι εσύ σε κουτί, ας πούμε. Έτσι είσαι παντρεμένος. Επειδή αν είσαι, δεν θα κάνεις έτσι ερωτήσεις.
Φίλε, είναι άρωμα να σπούμε. Μα ποιο, δε, πού να κάνει άρωμα. Κάτσε τη σκοτζιά μου αυτοκίνητο. Ναι, ρε, γιατί πιάτη το εγώ. Που λε, αλλά όμω δεν θέλει να ξαναπηδήξει. Απ' την άλλη, απειδά το άρωμα σου, μα σε ενέχει ξανά. Θυμάσαι που σε λάλο να δει ο καλύτερο. Μαλακίε. Είναι τα απάντηση που περιμένει στον Τίνο ότι να σπούμε. Και γιατί ρε φίλε να θέλουν οι γενεκά τους να μην έχει πάει με κόσμο. Είναι που το βίτσο που είσαι εσύ. Είναι θέμα βίτσο φίλε, αλλά γιατί να θέλει μια γενεκά η οποία έχει η εμπειρία να θέλει μια ανάπηρη. Να θέλεις μια ανάπηρη. Γιατί να θέλεις μια ανάπηρη. Σωρά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το πράγμα. Γιατί να θέλεις να φύγεις με μια ακόμα και όταν θα παρθένα. Πού πάει γέμ. Καλά που σου λέω. Καλύτερες γενέκες έχουν εμπειρίες φίλε μου. Στο κρεβάτι. Έτσι είναι και δεν φυλακτού. Εν καλά αν έχει εμπειρίες να ξέρει WhatsApp Plus, αν έχει εμπειρίες είναι και πιο συνειδητοποιημένη. Θέλω πολλά να πω διάφορα πράγματα. Αντρέπουμε πάρα πολλά τώρα γιατί είμαστε εκτεθειμένοι δημοσία. Φίλε μου, εγώ είμαι υπέρ της γυναικείας σεξουαλικής χειραφέτησης. Είμαι σαφέστατα υπέρ. Σου βιάζεις πολλά πολύπλοκες λέξεις. Πολλά πολύπλοκες λέξεις. Τι σημαίνει χειραφέτηση. Έχει χειραφέτηση ρε φίλε, να τις αφήνουν, να τις αφήνουν, να μπορούν να κάνουν εκείνον που θέλουν να κάνουν. Όχι να έχει το άλλο που πάνω να, τις, να την ελέγχει. Α, οκ, είναι ρε, είναι... Είναι πολλά υπέρ εγώ. Βάστα ξέρει. Στο άλλουμε ρε. Έκαμε κράσιο οθόνη, θα τα μιλιάς ρε. Blue screen of death. Blue screen of death, τι ήταν ήταν. Βάλε στο χέρι σου, στο φτύσου και κάνεις reset, factor reset things, δεν μπορεί να κάνεις. Οπ, 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 downloading updates. Λοιπόν, μα μόνο ένα δώρο, μα φέτος εμαντεύτηκες. Δυο δωρά του, έναν είναι πολλά μεγάλο, άλλο είναι πιο μικρό. Εντάξει. Πίστεψε με το δώρο το μεγάλο, είμαι καλυμμένος. Για ακόμα ένα χρόνο. Για ένα χρόνο τουλάχιστον είμαι καλυμμένος, ακούμε. Γιατί έψαξα το φίλε μου, δεν ήταν τυχαίο, έψαξα πράγματα, ερώτησα. Είσαι εποχή που κάνει σημειώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να. Κάνω σημειώσεις. Α, θυμάσαι. Ναι, φίλε μου, πέρσι, για να καταλάβεις να που γίνεται. Εξιάσα. Λοιπόν. Ακούω τη συνέχεια και θέλω κάτι βίντεο. Ακούω μια συγκεκριμένη μουσική. Εντάξει, και ξέρω ότι θα δει κάποια, σε κάποια φάση μας πούμε, μάμα να μου το δει η μουσική που ακούεις. Α, αγάπη είναι ένας κομμωτής στο Λίβανο, ο Μουνίρ και κάποιοι πολλά καλές κομμώσεις. Και εγώ συνέχεια τα τούτο, και έκλεισα της φίλε μου Χριστουγεννιάτικο δώρο, ταξίδι στο Λίβανο, εντάξει, δύο μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο και ραντεβού με τον τύπο για να πάει για κούρεμα με τον τύπο που εθώρε τα βίντεο του. Το ραντεβού στον τύπο ήταν πιο ακριβό που η διαμονή και το εισιτήριο μαζί. Φίλε, εγώ στην φάση, εμπειράζει αγαπώ. Θυσίες. Λοιπόν, άμα έχουν εμπειρίες, φαντάζομαι για πρόβλημα που λέω παρέας, άμα έχουν εμπειρίες, όσο πιο πολλές έχουν, τόσο αυξημένη είναι η πιθανότητα να μένεις ο καλύτερος. Είναι ράγκη να είμαστε οι καλύτεροι, πάρα κάτω. Και που συμβαίνει θαύμα. Όχι έτσι, φίλε. Γιατί να είσαι ο καλύτερος, φίλε. Γιατί σου κάμια σε καλός, ας πούμε. Η γριά η κότα και έχει το ζουμί. Η γριά η κότα και έχει το ζουμί. Καλό ανεκδοτό, ξέρω το ανεκδοτό. Η γριά η κότα και έχει το ζουμί. Να μου κάνει τσόμι. Καπέλος. Κι άλλα comments. Σκεπτικά, άγερο. Α, μου σε είστε παιδιά μας, θέλετε να σχολιάσουμε με οτιδήποτε τα μέλη. Τι άλλο έγινε την εβδομάδα. Α, για μου, για κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, εσύ που είσαι της... Έχω ιδέα, και παρακολουθώ. Μιλάτε για τα Χριστούγεννα. Θα μιλήσω για Χριστούγεννα, αλλά λέει ο προάγωγος μας. Τι είναι να φάεις τα Χριστούγεννα. Δεν μου να φάω σαλάτα. Αλλά εξίασες, εσύ είσαι σε νηστεία. Όχι, όχι, όχι. Σε μόνιμη νηστεία. Φίλε μου, είναι μόνιμη νηστεία. Φάω σαλατουάν του, θα φάω το γαλοπούλαν του. Θα φάω, ας πούμε, κουραπιέδες. Κουραπιέδες, όχι. Έφα ζάχαρη προχτές μετά από ένα χρόνο. Επειδή η γυναίκα μου σε ένα εστιατόριο γκουρμεδιά κλασιά. Ναι. 60 ευρώ και λέει. Πόσα ρε. Όπως σου άλλα λόγω. Και ξέρεις κάτι, δεν ήταν ασχήμα τα λεφτά για το φάιν που φάνε. Α, οκ. Πήγα και εγώ εδώ 60 ευρώ και αρρώστησα γιατί πέρα μου να πια τουίν τόσο. Φίλε, έρχεται τον Κασόνι. Και λέει μας ότι η ασέτ το μενού είναι 10 πιάτα. Οκ, okay, εντάξει, δεν μου πάει. Φένα. Λοιπόν, έρχεται και φέρνει μας ένα μπάσκετ το οποίο είχε ψωμιά μέσα, τα οποία ήταν μαύρα, ροζ και κίτρινα.
Και άμα το είδαμε, εγώ, δεν ξεκινήσαμε καλά. Μεγάλα πράγμα. Εμάς τούτα είναι με λεμόνι, ψωμί εν τω μεταξύ. Αυτά είναι παντζάρι infused με χαλούμι. Λοιπόν, και αυτά είναι από κάροπ. Α, όχι. Αν όπως τα λοκούμιες γροσκή που έχω άλλα διαφορετικές γεύσεις. Ναι. Θέλετε κάψι μου. Και αν δούμε το ψωμί και το άλλο τον κασόνι και βαστάν τζερί. Ναι. Και δεν βάλει το μπροστά μας. Και φυγίζει τη φωή μας και λέει, γεια σας, καλώς ορίσατε. Εδώ έχουμε το κερί μας με το βοδινό λίπος, το οποίο εναλλιώνει και θα μπορείτε να βουτήσετε το ψωμί σας μέσα. Και γυρίζω και δωρώ τον μέσα στα μάτια. Εντάξει, για όλε με περιπέτσι τούτος. Να αλήθεια βουλάρει. Μα, συγγνώμη, είναι να μου. Ναι, 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 λιώνει που κάτω. Και μπορείτε να βουτήσετε το ψωμί. Εντάξει, δεν είναι εντάξιμο το λίπος το βοδινό. Κάθε μου και σκέφτομαι, του ψήντουν και μηνίσκει και νιώμουν μηνίσκει και που σαν έχουν πάει και μες στο grease trap. Σω ενώ συνεχίσω το γιατί σου δεν απλά και άλλο σχολείο. Είσαι δεν είσαι ο καλύτερος, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία ότι μαζί σου είναι. Πα! Άμπρα! Τούτος είναι σωστός. Ή ο τύπος ή η τύπισσα είναι σωστό να τη φίλε μου. Σημασία είχε μαζί σου έχουν πάει. Σημασία είχε να μην πιένει μαζί με... Να μαζί σου να πιένει και με άλλους έχουν πάει. Έτσι είναι το πρόβλημα. Μια μπίτα που το μήχα. Α, Παναγιά μου, Παναγιά μου, Παναγιά. Έχω κενό δαμέ. Έχεις κενό, λέει το φίλος μου. Ίσως επειδή είμαι μικρός. Φίλε, ο φίλος μου ο Βάσος του δώσ. By the way, έφαγες ποτέ σου... Πίτα, παφίτικη σουβλάκια. Εννοείται. Φίλε, γιατί είναι τόσο καλύτερα τα σουβλάκια από τσίτσι, είναι τόσο πιο φτηνά. Νομίζω ότι δεν ισχύουν οι νόμοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την άλλη χώρα. Φίλε, με κοφτή μετακομίζω αύριο. να κάνω το παφέξιτ. Και να πω από τσίτσι, φίλε, με κοφτή. Επειδή στο Μίχαλο, σε ένα στρατό, με στην κεντρική την πάφο, φίλε, μια τρύπα. Τρύπα και το ηλεκτρικά, ζω είναι έξι τραπέζια. Φίλε, τι ωραίο φάει. Έτσι, επειδή ξέρεις υποτίθεται τα ευκάλαμε τον κόσμο έξω, πια να πιερώσουμε στα έξι άτομα λόγος. Ναι. Λοιπόν, έξι άτομα και πιάμε και πατάτες και πιάμε και σαλάτα και ποτά. Και πάμε πιερώσω, ρε φίλε. Για ούλους. Ναι, έλα, λέω, μια τσέρα. Ήταν να τους, ρε φίλε, υποτίθεται ήταν να ευκάλαμε έξω τα παιδιά και να μην πάω στους κερδάσουμε. Και πάω και να πω, 35 ευρώ. Αν του έλα, λέω, το τραπέζι ήταν έξω, παιδιά, δαμε. Και ο Ζωσέ συγχύστηκε να μην έτσι. Δεν έλα μου, 35 ευρώ γιατί. Έφυγαν η κελούα μου. 3 ευρώ η πίτα. Εχθές επικέρωσα 17 ευρώ και ο πίτες σου βλάγει ανισχυμένες και ένα γιαούρτι έξτρα 17 ευρώ. Λάξερ, πλέον. Φίλε, πάφος, αν λάσσε με τίποτα. Πάφος with passion. Που πάμε πίσω στην κουρμεδιά του εστιατόριου. Δέκα πιάτα υποτίθεται και φαίνεται αξί, ήταν και πολλά ωραίο φάι, δηλαδή ένιωθες το ωραίο το φάι. Έρχεται σε κάποια φάση, έφερα μας μια χοιρινή, μια χοιρινή τζιλιάν, πατσέτα να μου ήταν, what the fuck ever. Bacon. Λοιπόν, sorry, εγώ το πίτα μου τον Μίχαλο, φίλε, όποιος δεν έφαγε πίτα μου τον Μίχαλο, δεν έφαγε σουβλάκια, απόψη δική μου προσωπική και τώρα σουβλάκια τουλάχιστον και εγώ στο εφτώμα, που λες, έτσι. Anyway, παρακάτω. Και λαλί μας ο τύπος ακολουθεί το επόμενο μας πιάτο. Λαλί, και έρχεται τον κασόνι και βαστάθηκε ο ποτήρκ. Που είχαν μέσα μια άσπρη ουσία. Και είχαν κάτι άσπρο μέσα. Υποπτώ. Και βάλει μας τα ποτήρκα από το στάβα και λέω, okay, να δούμε πράγματα τώρα. Λοιπόν, και βάστα μια κούπα με τσάι. Και αρχίσουνε στα ποτήρκα το τσάι. Αυτό είναι το τσάι μας από άγρια μανιτάρια. Με πούδρα από χαλούμι. Του άσπρο μάμου ήταν αφρός χαλούμι και όπου είσαι μέσα. Φίλε, είσαι λάθος. Πολλά ώρα. Είσαι χόρτας, το ξεπίτσο μετά έχει χτυπήσει ένα γύρο. Όχι, έφαγε σπάζα. Εν τούτον που σου λάβω. Φίλε, να σου πω, το τελευταίο πιάτο ήταν ένα φιλέ των πάπια σε κάτι. Οκ. Φίλε, εκείνο θα το έβρισκες τουλάχιστον 15-16 ευρώ. Αλλού, ας πούμε, σε για δημότοπους, όχι τίποτε. Και φάμε καλά, ας πω, είναι αυτός πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα σχόλια παιδιά και βάζουμε. Βάσος, αμάι, μάνα μου, αδάμο μου, εσύ είσαι που λέει μου, sorry, δεν θωρώ ονόματα. Δεν θωρώ ονόματα, γι' αυτό και νομίζω ήταν ο Βάσος. Γι' αυτό, sorry.
Φίλε, το Βάσο πάντως εύκαλα τον... εύκαλα τον έξω, sorry. Ευκήκαμε έξω που ήταν Λευκοσία, να πάμε σουβλάκια. Μαζί με γενικά το κόπιασε εσύ. Ούλους παίρνεις τα βάση σουβλάκια. Έπαιρνας ένα χρόνο και τρώες που τούν το σαπμαρίνες, όπως την κοτσακάρι μου. Ποιος έπαιρνε που. Θα σου δώκουμε λόγω αρκασμό ποιος παίρνει ποιον. Δουλειά δική μας. Εντάξει, με ποιον να παρθούμε. Εγώ που είπα. Που λες, να λέω σε λάλλον. Γερνώ... Τι άλλο να γίνει αυτό να δει σχολείο. Αν για το Witcher πως λέω λάλλον και σταμάτησε. Ναι, πέμω για το Witcher, να μάθω κι εγώ. Φίλε, ποντάρει πολλά λεφτά το Netflix πάνω του και... είδα να σου πω... Είδα τρέιλερ, είδα που δουν το features. Ένα νόμο έτσι είναι τη σειρά που ήταν hype 7 χρόνια και δεν τη θυμάται κανένας. Ασχολούμαι με... Φίλε, οι ήδη που μισούν το 8ο season του Game of Thrones είναι οι ήδη που μισούν το The Last Jedi, δηλαδή είναι... Φίλε, ξέρεις να μου το πρόβλημα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, σαν κοινωνία τώρα, σοβαρά χωρίς μαλακίες, σοβαρότατο πρόβλημα σαν κοινωνία, κυρίως... κυρίως οι άντρες, φίλε, αρνούμαστε να οριμάσουμε. Ναι, γι' αυτό είμαστε άντρες. Όχι. Αρνούμαστε, ρε φίλε, να οριμάσουμε και οτιδήποτε μπορεί να μας θυμίσει παιδική ηλικία ή οτιδήποτε μπορεί να μας βγάλει που τον το... τόσο να σου πω, που την... προσπάθεια και από την ανάγκη να οριμάσουμε, πολεμούμε το λες και έχει αύριο, ρε φίλε. Εμπρόβλημα τούτο. Άρα, για το Star Wars που σου λέω, εμπρόβλημα το διπλοκή του και το audience του εν το ίδιο τα τελευταία 40 χρόνια. Εμπρόβλημα, ρε φίλε. Για μένα προσωπικά. Είσαι required, είσαι προγραμματισμένος by nature να οριμάσεις. Εν και δεν ανάγκη να γίνεις ένας κοινικός τριμμένος πορνόγερος έχουν πάρε και να γίνεις κακός με τον κόσμο. Μπορείς να σου αρέσκουν και τα γκίκι πράγματα και τα νέρτι πράγματα και μπορείς να κρατήσεις και το παιδί μέσα σου ζωντανό, αλλά να φτάσεις και να οριμάσεις και σαν άτομο. Περίμενε ρε, σχίστηκα τώρα. Πέρα, τι εννοείς εν πρόβλημα που είναι πρόβλημα κοινωνικό. Για μένα να σου εξηγήσω για το Star Wars. Απευθύνεται στην ουσία σε νεαρούς. Το βασικό audience του είναι young male, ας πούμε. Και είναι το ίδιο που το 1977 και εντεύθεν. Ένε μεγάλωσε ή ένε έκαμε τουλάχιστον branch για να οριμάσει σαν franchise. Άρα εσύ θεωρείς εκείνοι που εθάψαν το Last Jedi εκείνοι που ήταν τα πρώτα, το πρώτο trilogy πριν 40 οποίοι, χρόνια. Okay, εκείνοι οι οποίοι εθάψαν το Last Jedi πρώτα απ' όλα είναι καλά. Για να έχεις τόσο έντονη άποψη για μια ταινία, ξεκινούμε που τα βασικά του δεν είσαι καλά. Λοιπόν, ναι. Που για μέτρο κάτω, δηλαδή άλλον πράγμα το να με σωσαρέσκει και άλλον πράγμα το να φκένει και να κάνεις βίντεο και να βγάλεις αφρούς προς στόμα και οποιοςδήποτε πει κάτι που, με το οποίο είναι σύμφωνο να ανοίξει μαζί. Σημαίνει ότι δουλεύουν καλά όλα τα πράγματα. Που λες, στην ουσία να είναι παιδιά σαν με το Last Jedi, για το Last Jedi... Ήταν διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό και δεν ήταν στην ουσία η ταινία που είχαμε στο νου τους. Άρα έχουμε πρόβλημα με διαφορετικότητα πάνω-πάνω. Είναι με ότι ενωριμάζουμε και αρέσκουμε στα ίδια πράγματα. Το διαφορετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι που τη στιγμή που δεν είναι εκείνο το οποίο εγώ απολαμβάνω έως παιδί, δεν το θέλω, πολεμώ το, δεν μου κάνει. Ξέρω το βαρκέσαι μια στιγμή και μεταφορήσετε τα ίδια. Το ίδιο πρόβλημα είναι το Force Awakens, που ήταν το ίδιο με το... Με το New Hope. Ναι. Ναι, γι' αυτό είναι τόσο επιτυχία. Επειδή στην ουσία θύμισε στον κόσμο το New Hope. Γι' αυτό που είναι επιτυχία. Έτσι ήταν, ρε φίλε. Αφού θεωρώ το λίγο cheap να αντιγράφει κάτι. Any cheap. Εξού και το πρόβλημα που έχω μέρο του προβλήματο με την Bowie. Cheap του το πράγμα να το κάνει. Αλλά από την άλλη καταλάβω του γιατί το κάνουν. Γιατί στο τέλο τη ημέρα είναι νούμερα. Δηλαδή στο τέλο τη ημέρα θέλουν να δουν ένα που. Άρα κατά βάση συμφωνούμε. Να συνεχίσουμε. Πέμαξε το όνομα του εστιατορίου να πιάτε κανένα sponsorship. Αλλά φίλε, sponsorship το εστιατορίο δεν θα μα δω γιατί είμαστε το audience του. Είναι το Ρουσ στη Λευκοσία. Ρο, ο μικρό ύψιλο σίγμα όπως το ρουν της ιστορίας. Και το point του ήταν ότι έπιανε μπιάτα από ιστορικές περιόδους τέλος πάντων της Κύπρου και okay, υλικά τέλος πάντων από ιστορικές περιόδους της Κύπρου και κάπνε μπιάτα. Πολλά καλό το concept, είχα σε μια βιβλίο και εξηγούσαν το. Εγώ εισηγούμε το, είναι εμπειρία να πάτε τουλάχιστον μια φορά να πείτε ότι οκ, έκανα το και τούτο.
High on Memberberries. High on Memberberries. Memberberries. Δεν ξέρω. Elaborate. Το ότι high is you. Λοιπόν, αν είσαι φαν τη Σεφταλιά, συστήνω ψητοπολίων γερίου κραφωτών, καρφωτό φανταζόμαι. Θα πει brother εντό. Και παράγγειλα μια φορά και χάθηκε ο delivery. Δεν σε χάθηκε ο delivery. Δεν ξέρω. Βε το γέρι. Σκεφτούμε τον delivery, α πούμε, να πιάνει σε μια γωνιά τον δρόμο. Μια τέτοια δουλειά δεν είναι να τη φάω, ρε κουμπαρόνιε μην. Όχι, εγώ καλά, δεν σου πλάγαρο. Τόσο και όποτε έχω λέμε, σε τάση το πεζεμένι. Πού λες, αφή. Το Harry Potter, εντάξει, είναι πολλά καλό παράδειγμα το που σου λέω. Το Harry Potter, αν το δεις, οκ, άισε τις ταινίες. Μιλούμε για τα βιβλία, τις οποίες, by the way, οι ταινίες ακολουθήσαν τα βιβλία αναγκαστικά, ως προς το theme. Αλλά, αν δεις το Harry Potter σαν σειρά, το πρώτο, είναι πολλά παιδικό. Κι ως που πάει... Μαυρίζει. Μαυρίζει. Μεγαλώνει, είτε, μεγαλώνει μαζί με το audience του. Ναι, αλλά όχι με το audience του μεγαλώνει, είναι μόνος χαρακτήρας που μεγαλώνει. Ναι, φίλε, ενώ ότι έκαμε 15 χρόνια να ολοκληρωθεί, όταν οι άνθρωποι ξεκινήσαν και θεωρούσαν ένα μητσί, έγιναν πιο μεγάλοι, οπότε εμπορούσε στην ουσία να κάνει appeal και σε... Εμένα αρέσει και το πράγμα. Αρέσει, δηλαδή, φτάνεις στο τέλος, φίλε, και ο Στίβεν Κίνγκ έγραψε μια φορά, άμα τον έγραψες, μα γιατί τα βιβλία σου έχουν καλό τέλος και πάντα έχουν κάποιον τραύμα οι πρωταγωνιστές. Γιατί είναι Disney. Φίλε, απάντησε στον Στίβεν Κίνγκ ότι είναι αδύνατον για κάποιον χαρακτήρα να έρθει αντιμέτωπος με τα πράγματα που έχουν αντιμέτωποι οι χαρακτήρες μου και να αυκεί και να είναι αλόβητος. Έχει τραύμα. Εντάξει, έχει κάποιο είδους τραύμα, δηλαδή κάτι έχασες στην πορεία. Okay. Lord of the Rings. Ναι, ήταν να σου το φέρω τώρα σαν παράδειγμα. Lord of the Rings. Ο Σάμ, ρε φίλε, ο Σάμ λαλό, ο Φρόντο, εν μπορεί πλέον να μείνει στο Σάια και να νουλώ γελούθια, αχαχαχαχα, εν μπορεί, δεν τόσο πολλά πράγματα. Έφανε μια σπαθιά δάμε. Ναι, δεν τόσο ήταν πολλά το πράγματα. Φυσικά το τραύμα. Ναι, που δεν μπορεί, εντάξει, εκείνον ήταν το representation του PTSD που είχαν οι στρατιώτες του Tolkien. Λοιπόν, επάθεν τόσο πολλά πράγματα που δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω στην κανονικότητα. Δηλαδή, κάτι να χάσεις. Εμένα αρέσκει μου το παιδί. Άρεσε μου το Rogue One. Εμένα θέλω το... Όχι το καλύτερο Star Wars. Είναι το αγαπημένο μου Star Wars. Φίλε, νομίζω... Για μένα, δηλαδή... Το μόνο που είδα, το άρεσε τον πάνω από 8 φορές θα το είδα. Φίλε, άρεσε μου το Rogue One γιατί πιάνει το σύμπαν του Star Wars. Okay. Και διά του ένα διαφορετικό spin. Φυσικά παρουσιάζει σου χαρακτήρες που σου λέω έναν αλώσιμ. Πλάς, το ότι ας πούμε ναι. Δηλαδή με διαφέρει πλέον το Skywalker family. Αχ, κανεί. Με βαρεθήκαμε σας. Είναι σύριαλ, έχω γυναίκες ιστορίες. Δηλαδή, in Daisy, in Daisy που ανοίξαν Daisy. Daisy είναι το υπόγραμμα της ηθοποιού. Ρέι, ναι, συγγνώμη, η Ρέι. Η Ρέι, ρε φίλε, εντάξει. Παίζει να μπουν τους πιο αδύναμους και ανενδιαφέροντες χαρακτήρες στην ιστορία. Okay. Δηλαδή είναι εντελώς non-memorable. Εάν την άλλασες με ασθενικό, διάβαζα μια τύπη σαν υπηρεία, λένε ότι ένας πολλά καλός τρόπος για να δεις εάν κατά πόσο ένας γυναικείος χαρακτήρας εν καλός ή όχι, είναι να δεις κατά πόσο εάν την άλλασες με άντρα να θα άλλασες κάτι. Και να άλλασες. Φίλε, αν αλλάξεις τη Ρέι, αν δεν ήταν η Ρέι, ήταν ο Ρέι, ήταν να αλλάξει. Οτιδήποτε. Oh. Προς το άρνο, αλλά ακόμα είδες το τελευταίο, οπότε δεν μιλάς. Όχι, oh, δεν το είδα το τελευταίο. Δεν το είδα το τελευταίο. Συγγνώμη, γράφει το σχόλιο μας τούτο που προσπαθώ να κάνει το Stranger Things. Βάδε, δεν ήξερα για να το πράγμα. Να φύγει το τραύμα, με το τραύμα. Κατάλαβα. Ναι. Να μεγαλώνει με τους ήρωες. Ναι, 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 όχι, όχι. Ναι, εν τούτο να σου πω. Εντάξει, ένα πίσι λίγο overport. Τι εννοώ, γιατί καμιά σειρά εμπάει πέραν της τέταρτης σεζόν για να καλεί. Η δεύτερη σεζόν συνήθως είναι το πίγουλο των σειρών που για πέρα κάτω είναι κατηφόρος. Είμαστε... Καμώματα και αρώματα, θρησκεία και αθάνατη θα ζει. Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Παπακώστα να πάνε να δει το θέατρο της Βάφτα Μαύρα, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή θέατρο της Πασιδή. Είμαι σπουδαίος. Είχαμε και την Αστάζια την προηγούμενη εβδομάδα. Κάρμα, ξεκινά ξανά δεύτερος κύκλος το Γενάρη. 5 του Γενάρη. Sorry. 5 του Γενάρη, παιδιά, να σας μπει καλά ο νέος ο χρόνος με Κάρμα.
Είδα την φωτογραφία του με τι έντο έξι που βάλε μου το Κάρμαν και ήταν πολλά σπουκί. Να που το γράψε από κάτω. Μασατζίδικο, άνοιξες μασατζίδικο κάτι έτσι. Μασατζίδικο μου κάτι. Που είμαι στο νεκροτομείο, το έξι καταλάβω και δεν στο διάνει, δεν ξέρω, σηκωστή, το είχα. Ναι, που λες, και ο Φρέντ, σωή, παιδιά σωή, συνεχίζοντας και όσο, το καλύτερο στα... Α, πάει, τρώει σας ο κόλος. Το καλύτερο στάγος είναι το επεισόδιο, το διαδείχνει σου πολλά ωραία πως μέσα από το Δημοκρατία γεννήθηκε με νόμιμο, νόμιμο τρόπο τη δικτατορία. Εντάξει, λίγο... Περίμενε, το 3 ποιο είναι μπορεί. Το 3, το Revenge of the Sith, που... Μάλιστα. Για που έγινε το transition, okay. Ο Palpatine που έκαμε okay. Το... τις σκευωρίες... Κοίταξε, πιστεύω ότι εκείνη η τριλογία ήταν μια καλή ιδέα. Απλά τύχησε να έχει για... Σκηνοθέτη τον George Lucas. Όχι σκηνοθέτη, είναι writer τον George Lucas, ο οποίος είναι... Είδα προχτές το πρώτο και εγώ μη τσίσα αγαπούσα το πρώτο. Θεωρήσα ότι είναι πολλά ωραία ταινία. Το Phantom Menace εννοείς. Ναι, και είδα το προχτές και είδα το και... Είναι όλα τα πράγματα που θέλεις που είσαι πιο μητσίσου και είσαι «Απα, να γεμώ, να μπω εθώρο». Σκεφτικά μου τις ηλίθιες τις ατάκες. Και στη φάση, what's this master, ας πούμε, this is the τούτον, ας πούμε, οκ. Ναι, εμπάντεσαι, είναι φοιτητική ταινία που δεν ξέρεις πώς να γράψεις ένα καλό σενάριο και απλά είναι... Ναι, όχι, ήταν πολλά, ήταν πολλά δυναμό. Σκεφτούμε και γράφω το δεσημοτικό. Ήταν, περίμενε, ήταν το Phantom Menace, είστε το Clone... Ναι, Attack of the Clones, of Clones, είναι το... Of the Clones, of the Clones, ναι. Και είστε ρε πει Revenge of the Sith, που εντάξει, θεωρώ ότι το τρίτο, ναι, εν καλό. Εν το πολλο θυμούμαι από τα αλήθεια, γιατί, οκ, ήταν λίγο αδιάφορο, γενικά, αλλά εντάξει, ήταν καλή προσπάθεια, ας πούμε. Λίγο σαν παραλληλισμός με ο Χίτλερ. Πώς έγινε δικτάτορας με νόμιμο τρόπο. Πώς έκανε και γύρισε όλες τις εξουσίες πάνω του με νόμιμο τρόπο. Που τους ζητώκαν ο κόσμος και έμειναν για μέ. Και έγινε ένα που έγινε. Δηλαδή, τούτο το Star Wars είναι η συνέχεια του πνεύματος και το Μανταλόριαν, ας πούμε, είναι η συνέχεια του πνεύματος του George Lucas. Ο George Lucas έκανε το τρίτο το Star Wars και έκατσαν και σκέφτηκαν και το λεκτικά. Λοιπόν, κοπέλια, πρέπει να πουλήσουμε την εμπορεύμα. Γιατί έπια τα δικαιώματα για το εμπόρευμα και δεν θέλα μισθό. Τι μπορούμε να πουλήσουμε ή να έχουμε αρκουδάκια, πόμπα, βάλε μέσα. Τι θες τα παλιά. Α, τα παλιά, ναι. Έτσι το Μανταλόρια. Το Μανταλόρια, ναι, με το... Τελείως ο Μπεμπιώτα. Εντάξει, είμαι 30 χρόνων γάρος, αλλά τελείως ο Μπεμπιώτα. Θέλω. Άντε ρε κουμπάρε εδώ, να με θωρείς έτσι. Έχουμε όλοι το weak spot μας και θυμάσαι ότι νομίζω ότι είχε 6 μήνες waiting list για να πιάσει το παιχνίδι. Να σας φέρω πήρα Αμερική. Α, φέρει, να σας φέρεις. Ίνταλος έγινε, κύριε μου, και έπεσε το Μανταλόριαν κοντά στις γιορτές και πουλούν παιχνίδια, δηλαδή. Ένα μυστήριο, είναι εξαίρεση να μπορεί καμιά φορά διδοτούμε. Ξέρω ότι λίγο κονσπίραση θεωρεί το μόνο να σου πω, αλλά άκουμε. Ξέρεις να μου σκεφτώ καμιά φορά, ότι μπορεί να το εκάμασαι με στόχο να πουλήσουν παιχνίδια. Ξέρω ότι λίγο μπελώνουν το πράγμα. Ξέρεις κάτι, άρεσε και μου η ειλικρινία σου. Στον πούτσο μου ξέρω ότι κάνουν μου marketing, εγώ να το κοράσω anyway. Hey, you know what, respect. Φίλε, άμα το marketing εν τόσο καλό, χαλάνε τα λεφτά μου. Μάλιστα, εδέχτηκε, είμαι μαζί σου. Άμα το marketing εν τόσο καλό, δώστε μου τα λεφτά. Δεν είναι επεισόδιο με τον Bill Burr, και χάρηκα το πολλά. Ποιο, τι. Το πιο τελευταίο επεισόδιο του Μανταλόριαν. Δεν το είδα ακόμα. Φίλε, παίζει ο Bill Burr μέσα, ο κωμικός. Μα σοβαρά. Ναι. Και είναι αρκετά καλός. Κατέβασα το προχτές. Ήταν να δω την ώρα που ήταν να φάω σπίτι. Πάω κάθε μας στην ροή, βάλω το USB και μετά θυμήθηκα ότι δεν το πέρασα πάνω στο USB. Καλά, τι εννοείς επέρασες το στο USB. Ποιος δουλεύει και ο USB. Υπάρχουν USB ακόμα. Να το δω πας στην μεγάλη την τηλεοράσια. Το έκαμε stream, ρε. Πώς θα κάνω stream, ρε. HDMI, ρε. Να πάρω το laptop ή δουλειά και να πάρω σπίτι που ήταν να φάω απλά να το Μανταλόρια μέσω HDMI. Είναι πιο εύκολο να βάλεις πάνω σε ένα USB να το δεις πάνω. Κάμε το stream πας στην τηλεοράσια, ρε. Έχεις smart TV, ρε. Πού είσαι, ρε. Ρε, δώστε του ριάλια. Α, ναι, δώστε μου ριάλια. Sorry, παιδιά. Ψήλ που είναι η γραβάτα, άρχισα να το διαχάσα. Hi, Boomer. Μάλιστα. Να σου κάνω ένα πολύ γλυκό recap. Λοιπόν, γραβάτα δεν έφερα μαζί μου, απλά επειδή έβαλα τη για πλήμα. Είναι πια δώρο τη γυναίκα μου, πολύ καλό
Θωρώ με να τη βγάλω πολλά καλά τη χρονιά. Το Star Wars χάλια. Έχω show αύριο στη Λεμεζόν, στο Balcon 8. Είχαν 645 κιλά έκσταση μέσα σε φουκούες που πιέναν για την Αυστραλία. 300, γιατί κάποιες σούπλα. Τώρα που διαρωτούμε, γιατί να πλύνεις τη γραβάτα? Όχι, απλά. Πώς λερώνεται μια γραβάτα, εκτός αν πάθεις σούπα και βουτήσεις τη μέσα. Δεν ξέρω από πούτα. Εγκάβω στο σπίτι, απλά τη διαβούσκα. Νομίζω κάποιος μας χάρη είναι η γυναίκα που πέταξε. Να αγοράσω κι άλλες, δεν εξιάστε τα, δεν με τρικούιν. Να πάω που το λέπους να πιω τα σμάτια. Να σου φέρω γραβάτα από τη Νέα Νιόρκη με τον JJ πάνω. JJ Jar Jar Binks. Να μου φέρει γραβάτα με τον JJ. Λα, φέρεις πίσω πιένει και στράφου. Όχι, ενώ όπως σου λες τις γραβάτες, απλά είναι λίγο πιο κακής ποιότητας. Όχι, απλά overrated. Απλά overrated. Είδα το νέο το τρέλερ του Top Gun. Α, οκ. Έκανα μια ένεση της τεστοστερόνης. Φίλε, κρατούν τον γκέινες της προηγούμενης ταινίας, φίλε, κρατούν το ατόφιο, δηλαδή. Το Top Gun ήταν το για πρώτη φορά πριν λίγο καιρό. Γιατί! Επειδή είναι ταινία του καιρού. Sorry, Google Chrome, ρε. Safari Power. Οκ. Τέλος πάντων. Επειδή έφυγε, πότε έφυγε το πρώτο. Περίμενε μισό λεπτάκι. Everybody's gonna buy a Baby Yoda and we are okay with that. Και εγώ το είδη. Α, οκ. Απλά επειδή για μένα ενοχλεί με που είναι τόσο προφανές marketing, ας πούμε, που βγάλει μάθια, ήταν νόησμοι, αλλά είναι, άμα ο κόσμος περνά καλά, κουμπάρει. Έτσι, ρε φίλε, άμα περνούν καλά τα πλάσματα, καθόμαστε εδώ, έτσι, ζητούμε. Λοιπόν, πώς γίνεται να μην ξέρεις το Top Gun? Έτσι είναι ότι δεν το ξέρω. Ήξερα την ταινία, απλά δεν είχε να είδω. Επειδή... Ψέματα που λέει κάτσε είναι το Grand Tour μόνος του. Ψέματα που λέει κάτσε είναι το Grand Tour μόνος του. Φαντάζομαι ότι για σένα μου μιλάει. Είναι η Νίκη και... Νίκη Μέρα, η Νίκη. Γεια σου Νίκη, love you. Τι είναι το Grand Tour? Το Grand Tour είναι το show που κάνει τώρα το 3 του Top Gear το παλιό. Ξέρεις το Top Gear? Ναι. Που ήταν ο Clarkson. Α, ο Clarkson. Και μετά που τον απολύσαν από τον BBC γιατί κουπάνισε τον παραγωγό του με σουμπαίνουν ιδέες. Γιατί τον δεν κουπάνισε? Επειδή έρισε να φάει. Η ιστορία ήταν... ξέρεις κάτι, ιδιοτροπεύκω και εγώ άμα έχω φάει. Εφάμεντη. Είναι ένα μπουταρή ιστορία, πρέπει να δούμε. Τελειώσα γύρισμα, μια νύχτα που έβρεσε πολλά, αργά, πολλά αργά, πήγα στο ξενοχείο και δεν είχε ζεστό φάει για τον κύριο Clarkson και απλά γύρισε την πουγκιά του παραγωγού. Για να παραγωγούν μου αυτή. Να μπουν να σου πω τώρα, ξέρω... Και καλά, μαλακά, τούτος ο Γαμιώλης, τόσα εκατομμύρια πιάνει. Α, σε παράγγειλε, τίποτε, δεν κουμπάρε. Υποχρεή παραγωγή να σου παρέχει φαγητό. Ναι, καούσα και τέλος πάντων, εντάξει, όπως είσαι. Λοιπόν, Αυστραλία δε, ο Χάντς που κολλά. Είσαι μικρός. Ναι, όμως, ναι. Λοιπόν, παρακολούθα δεις. Επειδή είσαι μέσα για χάπια έκσταση, και η έκσταση συνδεδεμένη με το τέκνο, που το τέκνο είναι πιο πολλά, έκαναν το πιο πολλά γνωστόν οι Γερμανοί. Okay, οπότε το αστείο πάει ότι επειδή είναι έκσταση ο θείος σου είναι ο Χάντς, ο οποίος είναι πάνω που η σούπλα είναι κάπως... Η τέκνο μουσική, by the way, που εντζέ, ναι, που πια κάνεις έκσταση πρέπει να... Now you know. Ζεσούβλα is good, yeah. Now you know. Hashtag now you know. The dragon is good, yeah. Πορτοκαλί δεινόσαυρος, είδαν τα τελωνιακοί υπάλληλοι. Που λένε, ναι, συνήθεια. Σοβεθιά, με μου τον κουστίτσετε να κλαίει ότι είναι λεφτά, είναι εγώ που τον ταΐζω, αν το ζούμε η νίκη μου το δει. Ναι. Τι είδες? Μα είναι σωσο, ρε. Πάει στην παστακόνια. Παρακάμπι το, παραμίζω. Τέλος πάντων. Είδε κανένας marriage story, είδα το εγώ. Είδε κανένας το marriage story. Εν το είδα, αλλά ακούσα πολλά καλά πράγματα. Εν μπορώ να φκάλω από νου μου ότι ο Adam Driver στην την ταινία δεν είναι ο Kylo Ren. Γιατί δεν βλέπεξε και σ' άλλες ταινίες. Δεν ξέρω, απλά είναι η φάση ενώ Kylo Ren και πιάνεις διαζύγιο. Εντάξει, δεν κουμπέ. Εγώ δεν τον κοιτάς άλλες ταινίες και με ενόχλησε, ας πούμε. Δεν μπορεί να σου πω. Να στάω σε ενοχλεί με παραπάνω από τέλεια μονοδιαστάσεις. Χαιρετίσματα, Έκτορα. Hello. Όποιος και να είσαι, ευχαριστώ. Ποιος έγραψε το όνομα μου λάθος?
Μπορεί να είναι σωστό. Είναι σωστό, το όνομά μου είναι με όμικρο. Ρε κουμπάρε, πόσες φορές. Εσύ το γράφεις με όμικρο, μες στην Ιλιάδα δεν με ωμέγα. Είναι η μετάφραση που σε δέρνει. Η μαλακία εννοείς. Ναι, ξίασα. Λοιπόν. Ρε, ούλος ο κόσμος γράφει το με ωμέγα και δεν μπορώ να δεξίσω το πράγμα. Όχι, δεν είναι ούλος ο κόσμος που γράφει με ωμέγα. Όχι, ο Άης Βασίλης έγραψε το με ωμέγα. Ξέρεις να μου το πεδοπλειώσεις ότι πρέπει να φάεις που είναι στους φουγκούες τέτοιες ειδικές. Να πιάσεις πουγίες που είχαν, ξέρεις, κάρβουνα, πυρσός, μαστουρώνουν τη σούβλα, δύο φορές. Είμαστε ανοιχτοί για sponsorships, by the way. Λοιπόν, μάνα και ξέρεις να μου, πάλι ξέρεις να μου σε λάβω. Ελάλες μου για το Witcher, εφιάμε από το Witcher. Όχι, εφιάμε από το Witcher, το Top Gun. Α, ναι, το Top Gun. Επειδή πότε, εφιάμε το 86 το Top Gun. Νομίζω. Εγώ ήμουν ο Άριον κόμμα το 86. Εν τα σχέση είναι γεννήτες οτιδήποτε ταινία πριν τα γεννήθεις εσύ. Ένα τύχε να το δω, ρε. Και απλά κάτσε μια νύχτα, άρεσε μου. Εν ήταν ότι μ' άρεσε και μπορούσα να... Κατάλαβα το, ας πούμε. Εν ήταν κάτι για μένα. Ένιωσες να ξυπνούν μέσα σου αισθήματα. Φίλε, πόσο πιο γκέι μπορεί να γίνει η ταινία, ρε φίλε. Γιατί είναι γκέι, ρε φίλε, μη φορούν ερωτήματα. Απαναγία μου! Φίλε, είναι... Πρώτα όλα, η μισή ταινία μέσα στα αποδητήρια, εντάξει, με τις πετσετούες, δρομένοι άντρες και φακούνες το άλλο στον κόλ. Εντάξει. Εντάξει, τα pressure points που πες προβλήμου. Ναι, ας πούμε, αχ, καλέ. Έχεις αεροπλάνα για τους άντρες και τίτσιλους για άντρες για να έχεις. Δηλαδή, γίνει σκηνή με το βόλεϊ, ρε φίλε. Το βόλεϊ. Φίλε, γίνει σκηνή που έζουν βόλεϊ και τίτσιλοι και ας πούμε φαίνονται τα κορμιά τους τα λιωκαμένα και δρώνει πάνω και δρώνουν, ας πούμε. Φίλε, μισό βήμα μακριά από το να γκέι soft port και το πράγμα. Ναι, εσύ λάθος. Και να το θεωρείς άντες οι οποίοι τα χάσεις που έλεγαν «Βαρβάτι του, η ταινία, η ανθρώπιση». «Ε, not so much». Όχι τόσο. Δηλαδή, σοβαρά την ταινία που έδωσε να το βάζετε του Eurovision, ας πούμε. Δεν θα έκαμε διαφορά. Πες μου τα comments για το νέο το Top Gun, το trailer που μου είπες. Φίλε, εντάξει, ξεκινούμε κλασικά με το nostalgia pandering που εμένα αμέσως εκνευρίζει με. Και το reboot φάση, ναι, αμέσως. Και κάνουμε ξανά το ίδιο. Φίλε μου, που τη στιγμή που τρώεις shit, ταΐζεις σε shit, και καλά να πάθεις, που λες. Κι που τους original χαρακτήρες ξαναεμφανίζονται, εκτός από Tom Cruise, ο Val Kilmer, νομίζω παίζει. Δεν ήξερα αν παίζει ο Val Kilmer. Δεν το έψαξα, ρε. Είδα... Και παίζει μέσα και η... Δεν μπορούμε να παίζει στο Ricky of a Dream και είναι όμορφη. Δεν μπορούμε να παίζει. Κατάλαβα για ποια άλλη λύση. Βοήθα μας, κύριε Παραγωγή, είπε μας τους πρωταγωνιστές του Top Gun Maverick. Έχεις σκηνή το τζάμι. Oh my god, έχεις κομπιούτερ. Λοιπόν, πέτεις μάνας σου ότι μιλάς να μπει να καμαρώσει το γιούδιν της. Φαντάζομαι για σένα μπορεί, να. Ναι, ο κύριος μου. Χαιρετίσματα, γεια σας, τι κάνετε. Που λες. Πες μου να μου λάλλεις το Ιωτζίου σου ότι πεθανίσκησες στη δουλειά. Είναι ο Ιωτζίου σου, ρε. Τώρα δεν μπορεί. Ηλέκτρα. Αν είναι η αρφή μου, η Τζένιφερ Κονέλλη. Η αρφή σου είναι η Τζένιφερ Κονέλλη. Όχι, ρε, τράουλ, λέγε σου. Έτσι, όπως μου το είδες, ρε, ουαμόν. Τζένιφερ Κονέλλη, παίζεις μες στο Top Gun. Φίλε, είδα το Γιάννο Μάτ. Παίζει τη Single Mother. Έχει μπαράκι δίπλα από τη βάση. Βασικά την προηγούμενη ηθοποιώ με... Ναι. Γιατί είσαι κομπάριζο μετά από 30 χρόνια πως είναι Τζίνι και πως είναι ο Τόμ Κρουζ. Ναι, απάνω να είναι. Γενέκα απλά μεγάλωσε γκρίσφουλ, ο Τόμ Κρουζ απλά μεγαλώνει. Εντάξει ρε, χαλά το πλαστικό. Σωστό, χαλά το πλαστικό. Και ήταν ο Μάιλς Τέλερ, ας πούμε. Και φίλε, μόλις τον είδα λαλόν, υπάρχει περίπτωση να μην παίζει το γιον του γκούστου τους. Δηλαδή ήταν τέλεια... Copy-paste, ναι. Συζητούν το με το Splash το πρωί. Και λέω, μπαίνω να το ψάξω, μπαίνω μες στο Wikipedia page και γράφει, ας πούμε, για με Son of late R.E.O. Δεν έχω ξέρω τι είναι το R.E.O. Γκούς. Και το όνομα του Rooster, επειδή... Ναι. Val Kilmer before Fat Jim... Τι εννοείς, γιατί παίζεις αμανέτες που πίσω. Το Jim Val Kilmer before Fat Jim Morrison, ναι. Val Kilmer is Doc Holliday first, Iceman second. Τόσο είναι ο Splash, καταλάβω το παγράμματα του. Όχι, είμαι σαν Doc Holliday. Τι παίζει, τι με το που παίξε τον Jim Morrison ήταν πιο παλιό. Πότε ευκήγε, Jim Morrison, περίμενε. Όχι ρε,
Πιο παλιό που το πρώτο το Top Gun. Όχι, που το Tombstone, το Wyatt Earp. Το Tombstone που έπαιζε τον... Θυμούνται εγώ, ρε. Ας συζητήσουμε, ας πούμε, και να κάτσουμε πάνω από κινητό. Είμαστε όλη μέρα πάνω από κινητό, να συζητήσουμε τώρα. Εγώ πάνω από κομπιούτερ. Εγώ είχα τον Εγγλέζους ψηφίσαν Boris Johnson. Φίλε, τουλάχιστον τώρα ξέρεις ότι τον Brexit δεν ήταν τυχαίο. Ναι. Γιατί πιο πριν ελάχισαν, α, γελάσε μας και έγινε πιέντα ψηφίσει ο κόσμος. Τουλάχιστον τώρα ξέρεις ότι θέλουν Brexit. Οκ. Ότι πιο λαός δεν έχουν πάει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τελικά η καρέκλα από θέν είπε μου εδώ. Σαν να ρωτήσω. Αν δεν κάνω λάθος, εμπού το φόρτε η clearance. Τώρα να βάζουμε ένα μέσα. Πλακ. Πλακ για το φόρτε η clearance. Πιένετε. Διόν το... Η αποθήκη που πάει ο κόσμος και λέει τελευταία κομμάτια. Φίλε, ξέρεις κάτι να σου, ποια κρεβάτι μου και. Και μια χαρά. Used. Ξανά used. Όχι, είναι used, είναι καινούρκα. Είναι καινούρκα, απλά μηνίσκει το στόκ και βγάλουν το προσφορές. Αν έχεις την, τη βλάγκα να πάει κάπου που εντύγκα στον κόσμο και να υποστείς την ουρά, μου βρίσκεις πολλά καλά πράγματα. Είναι το H&M. Επίσης μέσα στο Primark, μέσα στο... στο Oxford Street, Λονδίνο, εντάξει, μέσα στις γιορτές πρόπερση. Και έπαθα πολιτιστικό σοκ. Πολιτισμικό. Και πολιτισμικό και πολιτιστικό. Μπήκα μέσα, φίλε, και ήταν γεμάτο το κατάστημα ρούχα χαμέ. Α, εντάξει. Χαμέ, δηλαδή, πιάνναν τα... Και είσαι συντός ψωμνέζουν το διαθρώπι, ρε μαλακά. Δηλαδή, πιάνεις το ρούχο και λες το, α, μου κάνει τούτο. Εντάξει, ρε. Συνήθεις τα βάιδα, κουμπάρ. Φαίνεται με τρόπο ψηφίσου. Ω, χαλό. Πιέδεις, εσύ, που κάνετε μια... Εν πρόβλημα διαχρονικών της αριστεράς, δε φίλε, αριστερά εμπίθει τον κόσμο. Εμπίθει τον κόσμο, είναι πολλά πλέον το θέμα. Ήταν που είχε τον Μπόρις και έπεισε τους αφού... Δεν είναι ότι τι είχε τον Μπόρις. Δεν είχε εναλλακτική. Ναι, δεν είχε εναλλακτική. Όχι σοβαρή, που να πείθει, φίλε, είναι το πρόβλημα. Απλά εμπίθουν τον κόσμο, εμπίθουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή. Εχάσασαι με τόσο μεγάλο μάρτσιν και μετά που έγινε τόση πολλή προειδοποίηση για τον Brexit, που ανεκατέβαινε κάποιος ο οποίος ήταν halfway confident, ας πούμε, ήταν να νικήσει. Okay. Απλά το πρόβλημα όσοι που έχουν έχει παντού για αριστερά, εμπίθεις. Γιατί έρχεται ο άλλος που σου λαλεί, δεν το σου πω. Οκ, έχει ένα λούκο μες στον δρόμο, εντάξει. Και έρχεται ο δεξιός και λαλεί, απ, τον το λούκο δαμέ, να σβάλω φόρους. Να μγκαιρώσετε και να έβρω ένα δικό μου άνθρωπο και να κανονίσουν να πιάω μίζα. Έχει ένα κρόνο δεξιό και λέει, α, το όλο κοδαμέ, να βάλω ξένο να μγκαιρώσουν να νυχτήσουν. Και έρχεται και ο αριστερός, ας πούμε, και λέει, α, το όλο κοδαμέ, λοιπόν, αγωρίστε μου να κάνουμε. Θα κάνουμε ένα διανομή του πλούτου, λοιπόν, θα εγκαταστήσουμε μια νέα τάξη και θα έβρουμε κάπως τα λεφτά να κλείσουμε τον λούκο. Και ακούει τους ο άλλος και ας πούμε η φάση, έγινε μου, εσένα δεν σε πιστεύω, άλλος είναι μπελός, εγώ να πω με τούτο, ο οποίος είναι κλέφτης, αλλά... Να γίνει η δουλειά μας. Εν τούν το πρόβλημα, δηλαδή εμπίθουν, πρέπει να έχουν κάτι για να... Όχι ρε, απλά επάστηνε. Κάτι έχει το aspect ratio, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, εσκουίτσι σε 4-3, αλλά... Φίλε, αν πολλά καλό και έτσι, ξέρεις, official announcement, 100 κιλά και 700 γραμμάρια of yesterday, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πέσω σε διψήφιο αριθμό. Και θα είναι επίσημα 50 plus kilos που έχω χάσει. Congratulations. Ευχαριστώ, φίλε. Εν ήταν εύκολο. Ναι, αφού κόψαμε το μίκ. Το? Το μίκ. Κόψαμε το μίκ, να πάνε. Πόσα λεφτά να χάσαμε που λόγω στο μίκ. Υπολόγισε κάθε Δευτέρα για 8 μήνες τουλάχιστον. 30 Δευτέρες. Με την Ιωάννα τη Θεοδόρου που συζητούσαμε τον Μίκη. Συζήτησε τα ούλα τα παλιά τα... Ναι, ναι, τα βρώμικα. Τα βρώμικα, ναι. Βάζει την κουβέντα ότι ναι, όσο πέφτει το χαμέ, τσιντζινή, ας πούμε, ναι, ναι, πέφτει το χαμέ, τι. Να μου το πω λίγο. Να πάει, γιατί. Πάμε, να δούμε. Τέλεια κουβέντα, γίνει. Είναι άλλο. Πολλά πράγματα, Γιούι μου, μα είσαι πολλά υποτονικός, είναι μπορείς. Ήμουν δουλειά που είσαι ξέμιση. Το πρωί, πού έπιες. Τρόδος. Ήρθα ο Τρόδος. Διαφωνώ το δεξιός εκκέντρο και λέω το Λούκο ανοίξε το αίσθητο. Ναι. Με κρυκτικά. Όχι, όχι, δεν τούτο, φίλε. Σου μην της δεξιάς να σύρνει ο φταίξιμον αλλού για να σε φοητσάζει. Ο αριστερός και η τάπλετ με το ψηφίσεις. Εν τούτο που κάνουν τώρα με την αστυνομία και τους...
Τάχα στέλνουν η αστυνομία και το στρατό να κάνει περιπολία στην παλιά Λευκοσία. Φίλε, έχει τόσα χρόνια από παλιά Λευκοσία, ό,τι ώρα αν και να επία, ποτέ μου ένιωσα ότι ξέρεις κάτι παχύδαμε, ποτέ μου ένιωσα ανασφάλεια. Μια χαρά το πως εντιάμε. Και πρόσεξε. Μπράβο, ψήλ μου, είσαι ένας γίγαντας. Έναν 73, εντιαμε. Η αριστερά στη Σκανδιναβία πάντως πήθη, όχι. Δεν έχει άνοδον, έχει άνοδον η ακροδεξιά στη Σκανδιναβία κάθε την άνοδο. Οπότε δεν πήθη. Απλά ο κόσμος και ακόμα ένιωσε ακόμα την πίεση, την μεγάλη που να τον κάνει να σταματήσει να ψάχνει, σταματήσει να ψάχνει πράγματα και να είναι η φάση του «ΟΚ, τώρα κάποιο θέλω να μου το αγγυλήσεις». Που λες. Είναι λογικό να μην πείθει αριστερά. Τα πράγματα που λαλούν τα παραπάνω είναι ύστερο. Δηλαδή η αριστερά διά σου ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι καλή για την πλάκα, αλλά στην ουσία βοήθα. Δηλαδή ίσως να ζω ένα παράδειγμα. Δω και τη βάση πολλά σημαντικό. Το καλύτερο παράδειγμα για τον by far είναι τα ωράρια των καταστημάτων. Ο Καυκάς που είχαμε, ο Καυκάς που είχαμε με τα ωράρια των καταστημάτων, λοιπόν. Έχεις το εξής σενάριο. Συζητούν κατά πόσο να ανοίξουν τα καταστήματα την Κυριακή. Okay. Πιο παλιά, συζητούσαν κατά πόσο να ανοίγουν Τετάρτη απόγευμα. Και έγινε το εξής. Φώναζαν η αριστερά. Η δεξιά έβαινε ότι ήταν καλό για τις επιχειρήσεις, ο κόσμος επίγαινε και στο τέλος έκαναν το. Όσον και αφόντατο, στο τέλος έκαναν το. Ύστερα ήταν η συζήτηση θα ανοίγουν το Σάββατο. Η αριστερά φώναζε, η δεξιά έλαβε ένα καλό πράγμα, ο κόσμος επίγαινε και έκαναν το. Ύστερα συζητούσαν θα ανοίγουν Σάββατο απόγευμα. Η αριστερά φώναζε, η δεξιά έλαβε ένα καλό πράγμα, ο κόσμος επίγαινε και στο τέλος έκαναν το. Ύστερα και θα ανοίγουν την Κυριακή. Η αριστερά φώναζε, η δεξιά έλαβε ένα καλό πράγμα. Και ο κόσμος επίγαινε. Οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο οποίος είναι λογικός, εντάξει, μπορεί να δει ότι δεν είχε chance να μην γίνει τον το πράγμα. Οπότε, με το να κινηθείς όπως κινήθηκαν, ας πούμε, οι εξαριστερόντες, τέλος πάντων, λέγανε, όχι, δεν είχε το πράγμα και τα καταστήματα πρέπει να μείνουν κλειστά την Κυριακή. Δεν είχε chance να γίνει το πράγμα. Εάν το έδεχες μου μιας αρχής το πράγμα, αν είχε chance να μην γίνει, να μου ήταν να κάνεις, φίλε. Ήταν να πω και κοπέλια, οκ. Να κάνω μια ερώτηση. Αφού ο κόσμος... Γεια σας. Κύψε λίγο. Αφού ο κόσμος πάει Τετάρτη απόγευμα, πάει Σάββατο πρωί, πάει Σάββατο απόγευμα, πάει Κυριακή, γιατί εγκλείωση Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ως το μεσημέρι? Εξαιρετικά καλή ερώτηση. Ενώ αφού όντως και την ώρα είναι όλοι οι υπόλοιποι που ήταν να πάνε πελάτες τους δουλειά, φίλε, άρα κλείσε και τις ώρες. Ναι, δεν μπορεί να κλείσεις γιατί χρειάζεται να κρατήσεις presence, αλλά το retail σε όλον τον κόσμο πεθανίσει. Άνοιξε από το μεσημέρι και μετά, ρε. Φίλε, εντός. Άνοιξε από το μεσημέρι και μετά. Ρε, το retail σε όλον τον κόσμο πεθανίσει. Γι' αυτό και εμείς είμαστε online εταιρεία. Φίλε, ναι, λογικό το πράγμα γιατί. Και όσο λόγο. Πρόσεξε. Άκουνα, φίλε, Inception. Ναι. Που λες, για να συνεχίσω και αυτό που είπες. Οποιοςδήποτε λογικός άνθρωπος, αν ήθελε το καλό του κόσμου αποκλειστικά, ήταν να δεχτεί το πράγμα να γίνει και ήταν να πάει να πει, ας πούμε, των μεγάλων των εταιριών, λοιπόν, κοπέλια, να ανοίξετε με τις Κυριακές, αλλά βασινόμου θέλω ένα-δύο υπαλλήλοι, ας πούμε. Ή να τους πιάνε παραπάνω λεφτά. Ήταν να κλωτσούν, εντάξει, στην αρχή, αλλά να τους πεις, κοπέλια, συγγνώμη, τούτον είναι η γραμμή. Να πληρώνε σε άλλο μερογάμματον τις Κυριακές. Ναι. Ισχύουν το πράγμα. Όχι ακριβώς. Τώρα παίζει να μην ισχύει. Σίγουρα εξαρτάται από τον εργοδότη, σίγουρα είναι νομοθεσία. Χωρίς να είμαι 100%, αλλά μπορούσε να κάνεις. Ναι. Ή μπορούσε να εγκαταστήσεις ένα fund για εταιρείες οι οποίες. Δηλαδή να βάλεις τον κανονισμό για εταιρείες που είναι ένα συγκεκριμένο zero και πάνω. Εντάξει. Εάν το παραδέχεσαι, εάν το αποδέχεσαι ότι το πράγμα είναι να γίνει. Και πήγαινε να αποδεχτείς την πραγματικότητα και δούλευκες με κάτι άλλο για να βοηθήσεις τον κόσμο ήταν να καταντήσεις να βοηθήσεις τον κόσμο, αλλά το έναν που καμάσει. Επειδή επιμένα να μην γίνει το πράγμα που ήταν να γίνει, στο τέλος μοιραία έγινε.
Εντάξει, και είναι και τα καταστήματα ανοιχτά και οι υπαλλήλοι εκτεθειμένοι. Τούτον παθαίνεις αν μάθεις την πραγματικότητα και πάει να κάνεις πολιτική. Okay. Τούτον που έλεγε ο Ανδρέας με το καλά σιό γιατί είναι εγκλειστή η καθημερινή. Ναι, μπορεί να κάνουμε τηλεφωνική. Sorry man, όχι. Sorry? Α, οκ. Τελειώς πω έξω, αν είχε αργούν πάρει. Λοιπόν, το retail σε όλον τον κόσμο πεθανίσκει. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγο, δηλαδή σκέφτου. Εάν ευκάλασες ένα fund για να βοηθήσουν εταιρείες, εντάξει, τώρα να αποκτήσουν η ψηφιακή παρουσία, για να αναβαθμίσουν η ψηφιακή παρουσία. Και εδώ κάθε 4 εκατομμύρια. Φίλε, ψίχουλα 4 εκατομμύρια. Έπρεπε να τα 44 εκατομμύρια. Εντάξει, έχεις εσύ, ποιος ο λόγος να πληρώνεις έναν κατάστημα ενίκιο, 2-3 ευρώ μήνα, ρεύματα, υπαλλήλους, και να μην έρχεται πλάσμα για με τις ώρες που θέλεις να στήσεις, και να μην πληρώνεις τους ίδιους υπαλλήλους, να έχεις μια αποθήκη να κάνεις sorting, να επενδύσεις ψηφιακά και να πουλάς το, να πουλάς το πράγμα σου, να πουλάς το υπαμάθηκα σου τέλος πάντων ψηφιακά. Εννοείς για online marketplace. Οτιδήποτε, για οτιδήποτε. Μέσω του φίλε, άμα προσπαθείς να άμα επενδύσεις πας στην τεχνολογία, η επένδυση πας στην τεχνολογία είναι να βοηθήσεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι, σίγουρα. Δεν είναι όλος ο κόσμος που ψουμίζει μπροστά από την οθόνη του κομπιούτερ. Ή όλος ο κόσμος να μπορεί να δουλέψει μέσω τα επαγγελμάτα. Φίλε, ναι, να δημιουργηθούν καινούργια επαγγελμάτα. Ναι, αλλά τους υφιστάμενους είναι να τους κάνεις. Ένα κάμουν ένα μπουν σε άλλες δουλειές. Φίλε, NJP είναι όχι θέμα άλλου άκρου. Είναι θέμα να αντιληφθείς ότι η τεχνολογία προχωρεί, ότι η πρόοδος γίνεται και αντί να κάθεσαι σαν τις στέγες, είναι καλύτερα να βρεις τρόπους να την χρησιμοποιήσεις προς όφελος. Κατάλαβες. Εδώ να μου κάνουμε... Ίσως το 4 εκατομμύρια να ήταν η αρχή, να γίνει το transition. Αλλά όχι να πεταχτείς που το έναν άκρο στο άλλο. Φίλε, σίγουρα θα πας που το έναν άκρο στο άλλο, αλλά από τη στιγμή που να δει ο άλλος, όπως έχει την επιχείρηση, ότι έγαμε το. 50% του τζίρου μου είναι online και έχει μου έναν κόστος 5% και το άλλο μισό έχει μου έναν κόστος 95%. Οπότε αν ίσως είναι καλύτερα να κόψω και το κομμάτι και να επικεντρωθώ μόνο πάνω στο άλλο. Δηλαδή είναι λογικό το πράγμα. Προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία από φώτη κλείδαση για έκλα, ανοιχτά και τέσκη δέκες. Του θα εφαρμόστηκε εν πάση στην πλατφόρμα που αραγγελείς φάει. Εδώ, το φούτι φίλε. Δηλαδή είναι εξαιρετικά καλή ιδέα τους. Και δουλεύει και είναι πολλά καλό και πολλά user friendly. Και εν τέλειο είναι ευκάλλει λεφτά. Φίλε, οποιοδήποτε. Δηλαδή, φίλε, σήμερα ψούμε σε έτσι για να κάνω. Χρειάστηκα μισή ώρα. Μπήκα μέσα, παράγγελα έναν που ήθελα, ένα το στείλω σπίτι μου, τάδε μέρα, τάκ, 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 και πλήρωσα, τέλειωσα, μπουμ. Έκοψα αυτόματα την μέρα που να πάω κάτω, το γυρίσματα μέσα στα καταστήματα. Δηλαδή, έχει τρόπους να γίνουν το πράγμα. Και αντί, λάλλος, εννοούν το θέμα με την αριστερά, αντί να κάθεσαι να πουλάς ιδεολογία, προσπάθησε να βοηθήσεις τον κόσμο. Πουλάνε εναλλακτικές λύσεις. Ναι, προσπάθησε να βοηθήσεις τον κόσμο. Δηλαδή, τώρα λάλλον ότι θέλουμε να ανοίξουν τα καταστήματα Κυριακή, είναι πολιτική. Είναι καθαρά, ας πούμε, πιάνει σκοράρι πόντους πολιτικούς, γιατί κανένας δεν θέλει να δουλεύει Κυριακή. Κανένας λογικός άνθρωπος θέλει να δουλεύει Κυριακή. Και κάτι παλαβά επιχειρήματα που. Το Κωνσταντίνο Ψηλίδης, Two Worst Nightmares, The Left and JJ Abrams. Πρώτον, είμαι αριστερός. Λοιπόν. Και ο J.J. Abrams είναι γκάμπα στο ραντάρ. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα με τους αριστερούς, έχω πρόβλημα με τους ineffective αριστερούς, είναι το που με ενοχλεί εμένα. Γιατί, να μου το πρόβλημα, αν είσαι ineffective αριστερός, την οποία είσαι καταντάς, στην ουσία, συγγνώμη, είσαι ο enabler της δεξιάς. Και ας σου το δω ως εξής το παράδειγμα. Εάν είσαι σε ένα εστιατόριο, και ο δίπλα σου κάνει το κοπελού είναι το άχρηστο μποξύλο και σηκώνεσαι να πεις κάτι, φταίεις. Οπότε αν είσαι αριστερός και ο άλλος αλωνίζει και εσύ εγκάμνεις κάτι γιατί φοβάσαι ότι είναι να συμβιβάσεις την ιδεολογία σου, φταίεις. Μπούμ. Μάλακα πάλι είσαι πας στο κινητό. Κατάντησε σαν ιδία. Έλεος, πέτεις ύστερα. Εφύρτη. Έλεος, ήταν που είσαι μέλη. Να γεια μου στέλνεις μια μωρό που θέλω να με καταπιέσεις ταξικά. Να πουλαλείς ρε δικέ μου. Δεν ξέρω, μιλάω εδώ δεν μιλάω. Ο Dad Bombs. Εντάξει, σκέφτησα να έχουν έτσι σεξι κομμουνιστές. Μωρό μου θέλω να με καταπιέσεις ταξικά.
Θέλω να μου κάνεις ό,τι κάνει το κεφάλαιο στην εργατική τάξη. Ναι, ναι. Που λέει ναι, με έναν είναι ineffective η αριστερά που, που με ενοχλεί. Θέλω κάποιον να φύγει, ας πούμε, να, να, για να βοηθήσει τον κόσμο, αδελφή. Γιατί εγκρίμα, έχει πολύ κόσμο πάει αβοήθητος επειδή ενδεχόμαστε να συμβιβάσουμε την ιδεολογία μας. Και είναι κακό πράγμα τούτο. Δηλαδή τίποτε δεν δούλεψε, άμα είσαι τζαμέ, ας πούμε, ένα τάραχος. Και εγώ πιστεύω, τούτος πάνε ένας από τους λόγους που δεν έπιεν καλά ο Κόρπι. Είναι ότι, okay, ναι, μου να σου πω. Δεν το ανάλυσα τόσο. Φίλε, ούτε, ούτε εγώ το ανάλυσα τόσο. Δεν έχω την. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Συγχύζω. Είναι η liberal και η. Είναι η εργατική και η τόρη. Η συντηρητική. Okay. Φίλε, το πιο μεγάλο δράμα με την ιστορία του Λίνε είναι οι Σκοτσέζοι. Ναι. Και πάντα, φίλε, οι Σκοτσέζοι σαν, σαν λαό και σαν περιοχή είναι πολλά πιο φιλελεύθεροι. Που τους Εγγλέζους. Οι Εγγλέζοι είναι πολλά συντηρητικοί. Δηλαδή, δεν το σου έχω καταλάβει. Εσάν να είσαι ακροδεξιό και αμυνίσκες περιβόλιο. Δηλαδή είναι ένα δράμα. Μάλλον στην περίπτωση μας, εσάν να είσαι αριστερό και αμυνίσκες τρουμπί. Δηλαδή ζεις ένα δράμα, δεν δηλαδή, μπορείς να το παλέψεις. Γεμάτος ο τόπος εθνικό φρόντα Σομαλία και αν είσαι... Γιατί είναι ελληνιά χαραμίνα, πάει να βοράσεις, και δεν πιστεύει. Πουλούν τα περίπτερα, πουλούν μόνο σημερινή και μόνο κέρατο μου και μάχη, είναι μόνο το πράγμα. Και μάχη. Υπάρχει μάχη ακόμα. Νομίζω εβδομαδιαία. Ναι, δεν νομίζω. Για που είναι εβδομαδιαία, για που ευκήκε μόνο online. Καλό το ποντίκι. Το ποντίκι είναι στρατηγική εφημερίδα, δεν είναι η δεξιά, αλλά στρατηγική υποτίθεται. Που λέει σε εγκρίμα τις κοτσές, ρε φίλε, γιατί παρασέρνουν τους μαζί τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τους αναγνωρίσει σαν κράτος. Επειδή αν αποσχιστούν, ναι, και πάσουν σαν κομμάτι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κέψουν να φωνάζουν ξανά οι Καταλανοί, να κέψουν να φωνάζουν. Ού, θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Ναι, εν τούτον, και δεν μπορούν ας πούμε, να τους αναγνωρίσουν. Είναι το πιο κρίμα που έχουν. Και αν είμαστε στο κολλάνι, λίγο, να γίνει το πράγμα. Εγώ σαφώ και πια είμαστε στο κολλάνι. Είμαστε στο κολλάνι να μας πιάσει κάποια φάση οριστικά. Φέρνουμε το ποτζί, φέρνουμε το. Φίλε, είδα το. Να δείξω ότι το παράθυρο αύριο και να νο. Είδε το γιο με τον Burger King που άνοιξε τσερίνια. Μα εν original Burger King ή απλά έτσι κατάλαβα. Μαϊμού. Όχι, 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 όχι. Είναι licensed που το. Να σου πω νομίζω έτσι που το έκανα Square ή το Burger King στην, στην Κύπρο. Τα είχα, ας πούμε, εμείς δεν έχουμε σχέση μαζί τους, mm-hmm. αλλά γίνον εν Burger King κανονικό επειδή έπιαν το license, το franchise, ναι. Που την Τουρκία, το οποίο είναι επίσημα franchise, που την, οπότε δεν ξέρω, δεν έπια, αλλά πρέπει να franchise, ας πούμε, okay. Burger King. Νομίζω υπήρχε βέτο και έκαναν lift το βίτο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Φίλε, αναμενόμενο, να σου πω να μου να γίνει, εντάξει, μόνο το πράγμα. Μάγα, να σας ακάσω βάζω το τσαρούκα. Ακούωσε ρε, ακούωσε. Κάνω multitasking. Έλα, μήνυμα. Κάνεις sexting. Yeah, the Scots are amazing. Miss Scotland so much. Ivan, by the way. Μάνα μου ρε. Καλά, τι εννοείς, you miss Scotland. Αιντά, σπουδάσαι στην Αγγλία, στη Σκωτία. Στη Σκωτία. Μα τι είσαι το embodiment των όλοι αέρα, κουμπαρέ. Μισή Μεξικανή, μισή Κυπρέα που σπουδάσαι στη Σκωτία. Από εδώ είναι ο φίλος μου, είναι Πορτορικανός. Λοιπόν, μισός Πορτορικανός και μισός από την Καμπόντζη. Λοιπόν, εγνωριστήκαμε όταν κάναμε διακοπές στο Νέο Δελχή. Που λες, δεν ξέρω πράγματα. Ανοίξα στο άμμου και μιλώ και... Λοιπόν, περίμενε, βάζα ξεμιλούμε, θα μου πεις εμένα, θα το κόψω εγώ. Λοιπόν, να πεις ελάλλον. Για τη Σκωτία και ότι εγκρίμαν, αλλά... Κάτι άλλο σου ελάλλον, μαλάκα. Κάτι σου ελάβει τον πρώτο θα σου κόψω σαν τύχηρες και πάλι εξίας. Fuck it. Λοιπόν, παιδιά, αύριο να, να πάτε για το Star Wars αύριο. 4.30 παιδιά να πάτε να δείτε το Star Wars στο Rio Cinema μαζί με τα παιδιά να τζαμέν να, μπορείτε να τους πείτε που κοντά πόσο χαλιά ήταν η ταινία. Λοιπόν, εγώ είμαι αύριο στο Balconet μαζί με τον Γιώργο τον Κυριακού και τον Ζαχαρίαν τον Ζανέτου στις 8 στη Λεμεσό, θέλω πολλά να σας δω και αμέ. Λοιπόν, εγώ
είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης. Μαζί μου ήταν σήμερα ο Έκτορας ο Παπαγεωργίου και το κινητό του. Λοιπόν. Και ο κύριος Ανδρέας Φυλακτούπης από την κάμερα. Κόψαμε τις κουβέντες μας. Ελπίζουμε να σας ικανοποιήσαμε και να σας ευχαριστήσαμε. Ελπίζουμε να ξέρετε να είμαστε οι καλύτεροι που είσαι. Άρα, έτσι του χρόνου, δεν έχει την επόμενη εβδομάδα. Όχι. Άρα θα ζούμε την επόμενη δεκαετία. Περίμενε. Πόση ώρα δεν περίμενε να κάνεις τον τάστιο. Γι' αυτό μου ήρθα σήμερα. Θα είστε στο kick out για το Star Wars. Τι, μα πότε. Την επόμενη Πέμπτη. Πότε, με ήρθανε έθλια, μας θα έρθω αμή. Όντως. Ναι. Εν ήξερα, φίλε, νομίζω ότι θα με χρειαστώ. Είναι too soon, too soon νομίζω για kick out. Άρα στον κόσμο να το δει, να τα απολαύσει. Ναι. Κοιτάξτε, φίλε, να σου πω το βλέπω. Εγώ μην είσαι ακόμα καρδιά, επειδή ξέρω ότι είμαι τοξικό πα στον τη φάση. Δεν θέλω να χαλάσω την εμπειρία σου. Δεν είναι αυτή η φωνή στον γκρουπ μα, στο πάνελ μα. Όχι, είναι. Θέλουμε κάποιον που να έχει λάθο για να το φακούμε στην κελέ. Μουρμουρώ πολλά, και είναι ευκάλλο φάουσα. Λοιπόν, όπω και να ζει παιδιά, να ζούμε του χρόνου εμεί. Και του χρόνου να είμαι 99 κιλά. Άρα, παιδιά, καληνύχτα και θα τα πούμε. Καλή χρονιά.